Καταρχήν, μια και είναι το πρώτο παιχνίδι στο 2019, να ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλων των μπασκετικών φιλαθλών κοινών. Νομίζω εμείς ξεκινήσαμε όπως τελειώσαμε το 2018, με μια μεγάλη νίκη θα έλεγα. Περισσότερο για μένα τούτη νίκη είναι περισσότερο ψυχολογική νίκη, για να πιστέψουν οι παίχτες μου ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την τρίτη θέση. Και εννοώ φυσικά το πρωτάθλημα και το κύπελλο από τη στιγμή που είμαστε το ΑΠΟΕΛ. Όμως για μένα το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι πέραν της νίκης και της διαφοράς, δείξαμε και χαρακτήρα ομάδας που μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα, και είναι αυτό που είπα για τους παίχτες μου στο ημίχρονο, ότι ίσως ήταν και το πιο σημαντικό. Γνωρίζαμε ότι ο Κεραυνός τον τελευταίο καιρό είναι στην καλύτερη κατάσταση λόγω τραυματισμού, αλλά και αγωνιστικά έδειχνε ότι δεν είναι η ομάδα που ξεκίνησε τη χρονιά. Και προείπαμε με τα παιδιά ότι όσο περισσότερη πίεση βάλουμε πάνω τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε είμαστε κοντά στο σκορ είτε είμαστε ένα από πάνω, θα ήταν πιο δύσκολο για τους ίδιους να το διαχειριστούν. Νομίζω είναι κάτι που έγινε τελικά στο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ήταν καθαρή νίκη για το ΑΠΟΕΛ. Αν δούμε ότι κερδίσαμε τα 3 δεκαλεπτά από τα 4 και ότι είχαμε scoring leading στα 23 λεπτά σε σχέση με 11 με τον Κεραυνό, νομίζω είναι δίκαιη νίκη. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε. Απλά ήταν μια νίκη που μας δίνει όθηση και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Έχουμε παιχνίδι με την ΑΕΛ το Σάββατο που πρέπει να κερδίσουμε για να έχει αντίκρισμα. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον Κεραυνό και στον φίλο μου Χριστόφορο ότι καλύτερο. Είμαι σίγουρος ότι μιλούμε για μια μεγάλη ομάδα με έμπειρους παίκτες και έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι θέμα χρόνου πότε θα βρουν το δρόμο τους. Από εκεί και πέρα, και ο λόγος που είναι ο Γιάννης μαζί μου σήμερα, που επέλεξαν ο Γιάννης, είναι διότι θεωρώ ότι έδειξε τρομερό χαρακτήρα παρά την ηλικία του και την εμπειρία που έχει όσον αφορά τις αντρικές ομάδες. Τα δύο τρίποντα που σκόραν ήταν εξαιρετικά καθοριστικά. Καλή συνέχεια στον Κεραυνό. Καλησπέρα για από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο ΑΠΟΕΛ σίγουρα για τη δίκαιη νίκη του. Εντάξει, δεν υπάρχουν όσα ελαφρυντικά για να υπάρχουν αυτή την περίοδο για την ομάδα μου. Δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε οποιασδήποτε δικαιολογίες. Είμαστε ο Κεραυνός. Ο Κεραυνός, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχει συνηθίσει να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Αν εξαιρέσουμε, όπως σωστά είπε και ο Τόνης, τον τελευταίο μήνα, όπου η ομάδα δεν παίζει καλά για διάφορους λόγους. Εμείς πρέπει εσωτερικά να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση, να έρθουν πίσω οι τραυματισμοί μας που είναι σημαντικοί για μας, και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σίγουρα από τη στιγμή που η ομάδα, το πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ότι παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε να παρουσιαστούμε, τουλάχιστον επιθετικά. Αμυντικά δώσαμε στο ΑΠΟΕΛ κάποιους εύκολους πόντους από δικά μας λάθη, αλλά ήμασταν μέσα στο πλάνο και σε αυτό που θέλαμε να παίξουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε διάρκεια στο παιχνίδι μας, χάσαμε το μυαλό μας. Το ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ εύστοχο, θεωρώ, δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ, νομίζω είχε κοντά στο 60% στο τρίποντο και έτσι άνοιξε το παιχνίδι. Σίγουρα, όταν η ομάδα παρουσιάζει αυτή την εικόνα, δεν μπορεί να μην έχει και ο προπονητής τις ευθύνες του, τις οποίες έχω πλήρη επίγνωση και τις αναλαμβάνω 100%, και πρέπει από την πλευρά μου να δω πώς θα προχωρήσουμε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού, αλλά περισσότερο στη δική μας ομάδα, γιατί καταφέραμε και κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Βρεθήκαμε να χάνουμε μέχρι και 7 πόντους στη δεύτερη περίοδο, αλλά αντιδράσαμε κατευθείαν και φτάσαμε το μάτς στο συν 17 σε μια φάση, που είναι πολύ καλό για μας. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά αυτές τις μέρες που περάσανε και είμαστε σε ένα καλό momentum, και αφού μπήκε καλά η χρονιά, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτά. Well,
In the first half, I thought we came out, we played pretty hard. We obviously didn't get as many stops as we would like to. But, you know, all credit to them. They were able to make shots tonight. They got the ball moving. Second half, I thought we kind of came out with the same energy. Probably just didn't execute as well as we wanted to down the stretch. And, you know, all credit to them, man. They made a lot of shots down the stretch. Hit a lot of open threes, a lot of contested shots. So all credit to them. And we just got to get back to work and try to get the next one. So.